Στη Στοκχόλμη και στο σουηδικό ανοιχτό πρωτάθλημα κολύμβησες που διεξάγεται 9 με 12 Απριλίου θα λάβουν μέρος 11 συνολικά κολυμβητές και κολυμβήτριες από την Ελλάδα. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και δύο κολυμβητές από την Αλεξανδρούπολη. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τους Τάσο Κούγκουλο και Χρήστο Παπαδόπουλο του ΝΟΑ, τους οποίους θα συνοδεύει ο προπονητής του ομίλου Κώστας Χατζιπέτρου. Η συμμετοχή δύο αθλητών και ενός προπονητή του ΝΟΑ σε αποστολή εθνικής ομάδας ανδρών γυναικών είναι πρωτόγνωρη και σίγουρα δεν έχει συμβεί ποτέ τα προηγούμενα χρόνια σε ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, άτομα που έχουν συμμετέχει σε Ολυμπιάδα. Δικοί μας πάρα πολύ καλοί αθλητές. Και θα είναι, πιστεύω, πολύ καλή εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα μας δίνει και κίνητρο, γιατί οι αγώνες είναι πολύ υψηλού επίπεδου και θα έρθουν αθλητές ανώτερου επίπεδου από το δικό μας, και ξένοι και Έλληνες, και σίγουρα θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και για τα παιδιά αλλά και για μένα που θα πάω σαν συνοδός της αποστολής. Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή. Ελπίζω ότι τα παιδιά, πέρα από το ότι θα χαρούν τους αγώνες, θα έχουν και καλές επιδόσεις. Η επιστροφή της αποστολής είναι προγραμματισμένη για τις 13 Απριλίου, πλην τον Τάσο Κούγκουλο και Ιωάννα Σαχά που επιστρέφουν την προηγούμενη μέρα. Όλα τα μέλη της αποστολής θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης.